Ο ταξιδιώτης που επιθυμεί να επισκεφτεί τα μετέωρα διασχίζοντας το Θεσσαλικό κάμπο περνάει πρώτα από την πόλη των Τρικάλων. Η γραφική αυτή πόλη, που τη σφραγίζουν μοναδικές ιστορικές μνήμες, κατοικήθηκε πριν από 5.000 χρόνια και μέχρι τον 11ο π.Χ. αιώνα την ονόμαζαν Τρική. Το όνομα Τρική συναντάμε για πρώτη φορά στον Όμηρο. Στην αρχαιότητα, η Τρίκη αποτελούσε θαυμαστό πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο. Εδώ υπήρχε ένα φημισμένο στην αρχαιότητα ιερό του Ασκληπιού, που συντελούσε σημαντικά στην παγκόσμια αναγνώριση της Τρίκης σαν πόλης του Ασκληπιού. Τα σημερινά Τρίκαλα, τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, γνωρίζουν μοναδική άνθηση. Τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, ο αυτοκράτορης Ιουστινιανός ανακαινίζει τα τείχη της πόλης. Το έτος 1082, Νορμανδοί επιδρομής καταλαμβάνουν την πόλη, ενώ το 1204 τα Τρίκαλα αποτελούν μέρος του βασιλείου των Φράγκων της Θεσσαλονίκης. Κυρίαρχες δυνάμεις κατακτούν κατά περιόδους τα Τρίκαλα μέχρι το έτος 1393, που η πόλη μαζί με ολόκληρη τη Θεσσαλία περιέρχεται στην κυριαρχία των Τούρκων. Η ανάπτυξη της μοναστικής πολιτείας των Μετεώρων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του 14ου αιώνα, προσδίδει ιδιαίτερη έλλη όχι μόνο στην πόλη των Τρικάλων, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή. Ανάμεσα στα μνημεία που σώζονται μέχρι σήμερα, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει το κάστρο, καθώς και ναούς των μεταβυζαντινών χρόνων. Στη γραφική χριστιανική συνοικία της Τουρκοκρατίας, κάτω από το Βυζαντινό φρούριο, υπάρχουν μέχρι σήμερα ναοί με ξύρινες στέγες, με θαυμάσιες τοιχογραφίες, ανάγλυφες παραστάσεις σε μονόλιθους και μοναδικά ξυλόγλυπτα τέμπλα. Στην ίδια περίοδο ανήκει και το πολύ ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική άποψη Κουρσούμ Τζαμί, που χτίστηκε τον 16ο αιώνα από τον ελληνικής καταγωγής αρχιτέκτονα Σινάν. Αφήνοντας πίσω μας τα Τρίκαλα, σε λίγα μόλις χιλιόμετρα βλέπουμε στο βάθος του τοπίου, πλαισιωμένοι από τα μετέωρα, τους βράχους του Θεού, τη γραφική πόλη της Καλαμπάκας. Όσο πιο πολύ πλησιάζεις τα μετέωρα, τόσο περισσότερο αισθάνεσαι ότι αφήνεις πίσω σου ένα γήινο κόσμο για να εισέλθεις σε ένα καινούριο, θεόχτιστο, ουράνιο βασίλειο, χτισμένο από ορεινούς πανύψηλους βράχους που μόνον ο ίδιος ο Θεός θα μπορούσε να είχε αποθέσει με τόση αρχιτεκτονική υπερκόσμια μεγαλοπρέπεια. Στους πρόποδες των μετεώρων είναι χτισμένη Καλαμπάκα. Εδώ στα αρχαία χρόνια βρισκόταν η πόλη Αιγίνιον, ενώ στα χρόνια του Μεσαίωνα ο ίδιος χώρος ονομαζόταν Σταγή. Στην τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας ονομάστηκε Καλαμπάκα. Στη μικρή γραφική πόλη της Καλαμπάκας διατηρούνται μέχρι σήμερα αρκετοί Βυζαντινοί ναοί με περίτεχνα ξυλόγλυπτα τέμπλα και τοιχογραφίες. Ο περίλαμπρος Βυζαντινός ναός της Κύμησης της Θεοτόκου αποτελεί το σπουδαιότερο μνημιακό κτίσμα της πόλης. Ο καθεδρικός αυτός ναός της Επισκοπής των Σταγών αντιπροσωπεύει ό,τι περισσότερο πολύτιμο για την Βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Η βασιλική της Καλαμπάκας, όπως είναι σήμερα γνωστός ο ναός, εικάζεται ότι χτίστηκε τις περιόδους του 16ου και του 19ου αιώνα. Στην ανατολική ακραία πλευρά του σώζονται μερικές αξιόλογες τοιχογραφίες του 12ου αιώνα. Στο μεγαλύτερο μέρος ο ναός είναι κοσμημένος με θαυμάσεις τοιχογραφίες ολόσωμων Αγίων που χρονολογούνται από το έτος 1573. Η σχετική υπογραφή ανιστόρησης μας πληροφορεί ότι είναι έργα του ιερέα Κυριαζή και του νεόφυτου, γιου του κριτικού φημισμένου ζωγράφου Θεοφάνη. Εντύπωση στον επισκέπτη προκαλεί επίσης ο μαρμάρινος άμβωνας στη μέση του ναού,
ανασυγκροτημένος από τμήματα του άμβονα της αρχικής παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Μπορούμε ακόμα να θαυμάσουμε γύρω μας θαυμάσιες ξυλόγλυπτες φορητές εικόνες Αγίων, καθώς και το σωζόμενο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Στο βόρειο τοίχο του Εσονάρθικα υπάρχει γραμμένο με χρυσή βούλα έγγραφο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Τρίτου, που παραχωρεί προνόμια και επικυρώνει τα όρια της Επισκοπής των Σταγών. Στον ίδιο ναό υπάρχει έγγραφο του Πατριάρχη Αρσένιου, που εκδόθηκε για τον ίδιο σκοπό το έτος 1393. Δίπλα στην Καλαμπάκα, ξαπλωμένο στους πρόποδες των μετεώρων, θαυμάζουμε το μικρό γραφικό χωριό Καστράκι. Ένα θέαμα ανίποτης ομορφιάς ξετυλίγεται προς τα μάτια του επισκέπτη. Κάτασπρη τείχη, χοντρά ξύρινα δοκάρια και κόκκινες κεραμοσκεπές στα πόδια ενός πέτρινου γίγαντα, θαρρής φυτεμένο από τον ίδιο το Θεό. Ο επισκέπτης αισθάνεται πως το μικρό αυτό χωριό αποτελεί την πύλη για να εισέλθει στο λίθινο δάσος ενός υπερβατικού κόσμου, ενός κόσμου προσήλωσης στο Θείο, ενός κόσμου βαθιάς προσευχής για την άνοδο της ψυχής στις ουράνιες σφαίρες. Μετέωρα, η βράχη του Θεού, αρχές του τελευταίου χειμώνα της χιλιετίας. Η υποβλητική, μεγαλόπρεπη παρουσία τους, μοναδική και ανεπανάληπτη στη φυσική συνοχή του φλοιού της γης, θα ρίσει πως σηματοδοτεί την πορεία της ψυχής προς τον ουρανό. Μέσα από τους γκρίζους, εχάρακτους όγκους, κυλούν σαν θρόισμα ενός υπερβατικού ανέμου προσευχές Αγίων, που περιγράφουν τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος μέσα από την πίστη του να χτίζει ναούς ενότητας της γης με τον ουρανό. Το γεωλογικό αυτό φαινόμενο από γκρίζους βράχους, που το σχεδόν κάθε το ύψος του φτάνει μερικές φορές στα 400 μέτρα, δεν έχει βρει μέχρι σήμερα την επιστημονική εξήγησή του. Ο επισκέπτης, γεμάτος δέος, στέκεται εκστατικός μπροστά στους λίθινους αυτούς γίγαντες, προσπαθώντας να βρει απάντηση στα μεγάλα ερωτηματικά του. Κάποιοι επιστήμονες αποδίδουν τη δομή των βράχων σε διαβροσιγενείς σχηματισμούς που πήραν την τελική τους μορφή πριν από 60 εκατομμύρια περίπου χρόνια. Κάποιοι άλλοι τους θεωρούν δελτοειδή, δηλαδή τριγωνικό κόνο ποταμού. Αν ισχύει η δεύτερη θεωρία, ίσως κάποτε η περιοχή των μετεώρων να αποτελούσε τριγωνικό κόνο ποταμού που, κατά τον πλειογενή αιώνα, τότε που η σημερινή πεδιάδα της Θεσσαλίας ήταν απέραντη λίμνη, μετέφερε άμμο, λάσπη, κροκάλες, χαλίκια και διάφορα άλλα υλικά κατά την έξοδό του στην περιοχή αυτή. Το πλήθος των υλικών αυτών, ίσως αργότερα, μέσα από μια ξεχωριστή συμπεριφορά της φύσης, συγκολήθηκαν και σχημάτισαν κόνο, ο οποίος, όταν αποσύρθηκαν μετά από πολλά χρόνια τα νερά, κατατμήθηκε σε λόφους και βράχους διαφόρων σχημάτων. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ακόμα ότι η σημερινή μορφή που έχουν οι βράχοι των μετεώρων οφείλεται στην επίδραση της διάβρωσης που δημιουργεί ο αέρας. Ανεξάρτητα από την επιστημονική ή άλλη εξήγηση της προέλευσης του πέτρινου δάσους των μετεώρων, που αποτελεί σήμερα ένα παγκόσμιο μοναδικό φυσικό φαινόμενο, η παρουσία των μοναστηριών που φυτρώνουν στις κορυφές τους σαν μίση λίθινων λουλουδιών μετατρέπει το δέος σε θρησκευτική προσήλωση και το θαυμασμό σε προσευχή. Σύμφωνα με τη μοναστική παράδοση, το έτος 985 ο πρώτος ασκητής των μετεώρων ήταν ένας ερημίτης, ο Βαρνάβας, που πάνω από το χωριό Καστράκι, ανάμεσα σε λόφους, ίδρυσε τη μικρή σκήτη του Αγίου Πνεύματος.
τα βήματα του αγαθού ερημίτη. Τα ακολούθησαν και άλλοι ασκητές στη διάρκεια του 11ου αιώνα. Η αγωνία για την άσκηση της ψυχής και η διέστηση ότι η αγιότητα του χώρου αποτελούσε τον ιδανικό στίβο για τον αγώνα να κερδίσουν τον ουρανό κινητοποίησε όλες τις δυνάμεις του. Ο δρόμος που οδηγούσε στις κορφές των απόκριμων βράχων ήταν για αυτούς θεοχάρακτος. Σκάλισαν πάνω στους βράχους με θαυμαστή υπομονή μικρά κελιά, τις λεγόμενες κέλες, και μικρά υποτυπώδη παρεκκλήσια, τα προσευχάδια, για να γονατίζουν νύχτα και μέρα σε αυτά και να προσεύχονται στο Θεό. Έτσι άρχισε η οργάνωση της πρώτης κοινωνίας των αναχωρητών που ζούσαν στις σκήτες των απόκριμων βράχων, εκεί που μόνο οι γήπες και οι αετοί μπορούσαν να φτάσουν. Ο επισκέπτης, με τη φαντασία του, γυρνά πίσω στο χρόνο και αναζητά αγνές, εξαγνισμένες μορφές που ζουν μέσα στις σκέλες, συντροφιά με τα πουλιά, τον ουρανό και τον άνεμο. Ολημερείς καλοκαίρια και χειμώνες ατενίζουν τον ορίζοντα, θαυμάζουν και χαίρονται τα χτίσματα του υψίστου, προσεύχονται για τη λύτρωση των ψυχών. Ζουν τρώγοντας ψωμί, άγριο μέλι, τυρί και γάλα από τα ζώα που βόσκουν στα ριζά των βράχων. Τις καλοκαιρινές νύχτες στρέφουν τα μάτια στον ουρανό, αναμετρούν τα αστέρια μέσα στον άπειρο κόσμο του σύμπαντος, προσπαθώντας να συλλάβουν την ουσία της υπόστασης του Θεού. Τους κρύους χειμώνες, μετά την κουραστική εργασία της ημέρας, κοντά στη φωτιά, μιλούν για το Θεό. Τρώνε άρτο ευλογημένο, πίνουν κρασί από τους ντόπιους αμπελώνες και ύστερα προσεύχονται. Η ίδρυση των πρώτων μοναστηριών και η οργάνωση της πολιτείας των μοναχών έγινε την περίοδο του 14ου αιώνα. Στα μέσα του 12ου αιώνα οι ελεύθεροι ασκητές συνέστησαν τη σκήτη της Δούπιανης ή αλλιώς τη σκήτη των Σταγών και οργάνωσαν την αρχική μορφή της μοναστικής κοινωνίας των μετεώρων. Μερικές πηγές μας πληροφορούν ότι κάτω από το στήλο της Δούπιανης υπήρχε ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, της επωνομαζομένης Δουπιάνου, μέσα στον οποίο κάθε Κυριακή οι μοναχοί από τα γύρω κελιά έκαναν κοινή προσευχή. Έτσι, δημιουργήθηκε η πρώτη υποτυπώδης οργάνωση της πολιτείας των μοναχών των μετεώρων. Όλες οι σκήτες είχαν υπαχθεί στην Επισκοπή των Σταγών, η οποία είχε προϊστάμενο τον επωνομαζόμενο πρώτο, που κυβερνούσε όλα τα σκηταριά με έδρα το ναό της Παναγίας Δούπιανης. Στα μέσα του 14ου αιώνα, ο πρώτος της Μονής Δούπιανης ήταν ο Νίλος, ένας θαυμάσιος εκπρόσωπος του μοναχισμού των μετεώρων. Με την ενεργό δράση του Νίλου, η σκήτη έλαβε διάφορα προνόμια, ενώ τέσσερις καινούργιοι ναοί λάμπριναν τα τριγύρω σπήλαια. Την ίδια εποχή η σκήτη αποσπάστηκε από την Επισκοπή των Σταγών, ενώ στα μετέωρα εμφανίστηκε ο θεοσεβής Αθανάσιος, ο οποίος ίδρυσε το Μεγάλο Μετέωρο και επιδόθηκε με ζήλο στην κοινοβιακή οργάνωση της μοναχικής πολιτείας των μετεώρων, η οποία από την περίοδο εκείνη εισήρθε σε φάση μεγάλης ακμής. Την περίοδο του 15ου αιώνα η μοναστική ζωή στα μετέωρα παρουσιάζει κάμψη. Όμως στο 16ο αιώνα ένας καινούριος άνεμος ανανέωσης φυσά στη μοναστική πολιτεία. Τα περισσότερα μοναστήρια ανακαινίζονται, ενώ σε διάφορες κορφές των βράχων φυτρώνουν καινούρια μοναστήρια. Το 16ο αιώνα
Οι μονές γνωρίζουν μια θαυμάσια ακμή. Όμως ο πόλεμος του 1941-1944 επιδρά καταλυτικά στη μοναστική κοινωνία των μετεώρων. Από τα πολλά σκηταριά και τα 24 μοναστήρια, μόνον 7 διατηρούνται ως τις μέρες μας. Τα υπόλοιπα μοναστήρια και τα ερυπωμένα σκηταριά, βυθισμένα στις μνήμες προηγούμενων εποχών, περιμένουν καρτερικά στις κορφές των απόκρημων βράχων να ξαναζήσουν τη νέα περίοδο θρησκευτικής λάμψης, όπως είναι ταγμένο από τη σκέψη του ίδιου του Θεού. Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Τούτη τη χειμωνιάτικη μέρα που τα σύννεφα τυλίγουν τις λίθινες κορφές των βράχων των μετεώρων και οι διαμαντένιες σταγόνες της βροχής τονίζουν την υπερβατική μεγαλοπρέπεια του ιερού τοπίου, αφήνοντας πίσω μας το βράχο της Παναγίας Ντούπιανης και τα τελευταία σπίτια από το γραφικό χωριό Καστράκι, συναντάμε στις αρχές της ανηφόρας, στα αριστερά μας, τη Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Σκαρφαλωμένη σε ένα μέτρια ψηλό βράχο, κολλημένη θαρής σαστρίδι στο ανατολικό του τμήμα, μέσα στη θαμπή και υγρή ατμόσφαιρα, μοιάζει με λίχνο ουράνιων πνευμάτων. Μέσα στο πολυόροφο κτίριο είναι ενσωματωμένο το καθολικό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Στο ίδιο συγκρότημα υπάρχουν τα παρεκκλήσια του Αγίου Αντωνίου και του Προδρόμου, τα κελιά, η τράπεζα, μια δεξαμενή, η κρύπτη και οι αποθήκες. Ο πύργος στη βόρεια πλευρά στεγάζει το βριζόνι με τη γραφική τροχαλία που τη γυρίζουν οι ταπεινοί καλόγεροι για να ανεβάζει και να κατεβάζει στο δίχτυ τους ίδιους τους μοναχούς ή διάφορα υλικά. Ορισμένες πηγές μας πληροφορούν ότι η Μονή έλαβε το όνομα Αναπαυσάς από τον γδίτορά της. Υπάρχουν όμως και άλλες διαφορετικές πηγές που πληροφορούν ότι η Μονή έλαβε αυτό το όνομα γιατί αποτελούσε για τους μοναχούς ιδανικό τόπο ανάπαυσης. Εικάζεται ότι τον 14ο αιώνα άρχισε ο μοναχικός βίος στην κορφή του βράχου. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, από τα λιγοστά λείψανα τοιχογραφιών που διατηρούνται μέχρι σήμερα, βεβαιώνουν ότι οι μοναχοί τον 14ο αιώνα είχαν χτίσει το μικρό ναό. Τον 15ο αιώνα το μοναστήρι μένει ακατοίκητο, ενώ στις αρχές του 16ου αιώνα αρχίζει η ανακαίνισή του. Η φήμη του μοναστηριού στα πέρατα του κόσμου οφείλεται ιδιαίτερα στα μοναδικά έργα τέχνης που είναι φιλοτεχνημένα στο καθολικό του. Η αρχή της ανθρώπινης δημιουργίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αδάμ ονοματίζει τα ζώα και τα πετεινά του ουρανού. Η τοιχογραφία είναι του Θεοφάνη. Κοσμεί με μεγαλοπρέπεια το καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά. Μπορούμε να δούμε ακόμα στο καθολικό της ίδιας Μονής ένα μοναδικό έργο του Θεοφάνη. Οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο. Ο εν πολλές μορφές Κύριος αρνείται και εξορκίζει τους πειρασμούς των δαιμόνων που υπόσχονται δόξα και πλούτη επί της γης. Εδώ βλέπουμε μέρος από την τοιχογραφία του Θεοφάνη που παριστά την κίνηση του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Και εδώ οι Άγιοι Αρτέμιος στα αριστερά και Ευστάθιος δεξιά που κοσμούν το καθολικό της Ιεράς Μονής. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης. Μία ακόμα τοιχογραφία από το Πάνθεον της Μονής που φιλοτέχνησε ο εμπνευσμένος αγιογράφος Θεοφάνης.
Και εδώ, ένα ακόμα σεπτόμορφο έργο του. Η έξοδος των δαιμόνων, κατ' εντολή του Κυρίου, από τους δυστυχείς δαιμονιζόμενους, η μεταφορά τους στους χείρους που πέφτουν μαζί με τους φτερωτούς δαίμονες στα νερά της λίμνης. Ο Άγιος Εφρόσινος, ο Άγιος Παχώμιος στο αριστερό μέρος της παράστασης και ο Άγγελος Κυρίου στο δεξιό μέρος. Μία τελευταία εικόνα με τον Ιησού Χριστό ελκόμενο επί του Σταυρού. Ίσως ένα από τα δραματικότερα έργα του Θεοφάνη στο καθολικό της Μονής του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά. Στο σχέδιο αυτό του Βασίλη Μπάρσκι, που ζωγραφίστηκε το 1745, βλέπουμε τη Μονή του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά και το ασκηταριό του Τιμίου Προδρόμου. Αφήνουμε τη Μονή του Αγίου Νικολάου και συνεχίζουμε την πορεία μας στην Ανηφόρα, που θα ρίσει πως οδηγεί στον ουρανό. Τριγύρω μας, οι γιγάντιοι βράχοι των μετεώρων μετατρέπουν το θαυμασμό μας σε δέος. Οι φωνές των πουλιών που αντιλαλούν στις λίθινες επιφάνειες των γκρίζων όγκων μέσα στην απέραντη σιωπή, και τα βαριά γκριζόμαυρα σύγνεφα που διασύζουν τις χαράδρες και τους γκρεμούς. Θα ρίσει πως φιλοτεχνούν τα μονοπάτια για να διαβούν οι προσευχές των μοναχών από τα προσκυνητάρια προς τον ουράνιο θόλο. Μονή Ρουσάνου. Στα μέσα περίπου του δρόμου που περιδιαβαίνει και ενώνει τα ιερά μοναστήρια των μετεώρων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα απομονωμένο, επιβλητικό, κατακόρυφο βράχο που στην κορφή του φοράει σαν λες ουράνιο στέμα τη Μονή Ρουσάνου. Από μακριά νομίζεις πως βράχος και μονή είναι το ίδιο αγέροχο σώμα φτιαγμένο από το ίδιο θεϊκό εργαστήρι. Στα μέσα του 16ου αιώνα το συγκρότημα πήρε την τελική μορφή που έχει σήμερα, αποτελούμενο από τρεις ορόφους. Οι ιστορικές πηγές μας πληροφορούν ότι ο λίθος του Ρουσάνου κατοικήθηκε πολύ πριν από τον 16ο αιώνα. Μέσα σε ένα ταπεινό κελί που αργότερα έγινε ναός ασκήτεψαν οι πρώτοι μοναχοί. Πότε για πρώτη φορά σκαρφάλωσαν στο βράχο λιονταρόψυχοι εκείνη η αετή των ουρανών, δεν μας είναι γνωστό. Εικάζεται ότι μπορεί να ανέβηκαν λίγο πριν ή λίγο μετά την ίδρυση της σκήτης της Ντούπιανης, πριν από το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Το όνομα Ρουσάνου είναι πιθανόν το όνομα του πρώτου Άγιου κατοίκου που ανέβηκε και έκτισε το κερί στην κορφή για να φτάσει πιο εύκολα η προσευχή του στον ύψιστο. Το 16ο αιώνα η εκκλησία που ήταν αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρους, καθώς και το σημερινό καθολικό, ήταν ερυπωμένα. Δύο δυναμικοί υπηρώτες με φλογερή πίστη μέσα τους, ο Ιωάσαφ και ο Μάξιμος, μετέβαλαν τα ερείπια σε ένα θαυμάσια ανακαινισμένο μοναστήρι και οργάνωσαν με περίσκεπτη μεθοδικότητα το κοινοβιό του. Ο Νεκτάριος και ο Θεοφάνης που είχαν ανακαινήσει τη Μονή Μπαρλάμ αποτελούσαν το ιδανικό πρότυπο για τον Ιωάσαφ και τον Μάξιμο. Η διαθήκη που άφησαν πίσω τους οι δύο Άγιοι Μοναχοί, που αποτελεί το τυπικό της Μονής Ρουσάνου, είναι θαρρής πιστό αντίγραφο των μοναχών της Μονής Μπαρλάμ. Από αυτή τη διαθήκη πληροφορούμεθα πως τα δύο αδέρφια, με τη συγκατάθεση του Μητροπολίτη Λαρίσης Βυσαρίωνα και του Ηγουμένου της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, σκαρφάλωσαν στον απότομο βράχο και έκτισαν τη χρονιά του 1545 το καθολικό
στη θέση του ερυπωμένου παλαιού ναού της μεταμόρφωσης του Σωτήρους. Με ένθεο ζήλο και πίστη ίδρυσαν τον ξενώνα και τα κελιά, προμήθευσαν στο μοναστήρι όλα τα απαραίτητα μετάλλινα και ξύλινα σκεύη, καθώς επίσης ιερά άμφια και πολύτιμα βιβλία. Πολύ σύντομα η Μονή απέκτησε κτήματα και έγινε κέντρο προσέλκυσης πολλών μοναχών που ζητούσαν απομονωμένη ζωή κατά τα κοινοβιακά πρότυπα. Οι δύο ιερομόναχοι ιδρυτές όρισαν στη διαθήκη τους το μοναστήρι να είναι κοινόβιον, ειλικρινές και άδωλον. Στο θαυμαστό αυτό τρίπτυχο είχαν συμπεριλάβει όλες τις μεγάλες αξίες της μοναχικής ζωής, μέσω της οποίας κανείς δεν έχει προσωπική περιουσία, τίποτα δεν ανήκει σε κανένα, γιατί όλα ανήκουν σε όλους. Οι γέφυρες που ενώνουν τα χάσματα των απότομων βράχων δημιουργούν δέος τον επισκέπτη. Εδώ βλέπουμε σε σκίτσο που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Μπάρσκης τη Μονή Ρουσάνου το έτος 1745. Σήμερα η Μονή Ρουσάνου λειτουργεί σαν γυναικείο μοναστήρι, ενώ ταυτόχρονα τιμά τη μνήμη της Αγίας Βαρβάρας. Μέσα στο σεπτό λίθινο σώμα του κεραμόσκεπου μοναστηριού φυλάσσονται έργα τέχνης άρρητης αξίας. Μια επιγραφή που βρίσκεται κάτω από την παράσταση της κοίμησης της Θεοτόκου μας πληροφορεί για την περίοδο που οι θεόφερτοι αγιογράφοι κόσμησαν με μοναδικές εικόνες στο ναό. Οι βαθιές επιρροές της κριτικής σχολής, ανάμεικτες με τη θεία έμπνευση που προσφέρει το μετεωρίτικο τοπίο, κίνησαν τους χρωστήρες των ανώνυμων εκείνων δημιουργών. Μέσα στη μυσταγωγική ατμόσφαιρα του ναού, κάτω από το θαμπό φως των κεριών, ο επισκέπτης εκστασιάζεται. Καμπύλες και τόξα, ντυμένα με πανίερες μορφές Αγίων, τέμπλο σύνορο του γήινου και του ουράνιου κόσμου, στέλνουν την ανθρώπινη ψυχή στις γειτονιές των αγγέλων. Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη. Όσοι ασκητές και μελωδοί της χριστιανικής υμνολογίας, στις δεσποτικές θέσεις του ξυλόγλυπτου τέμπλου, η υπεραγία Θεοτόκος και η γλυκιά μορφή του Ναζωραίου αξιώνουν την ταπεινή είσοδο προς το ιερό για να τη μετατρέψουν σε πύλη του ουρανού. Ο θρίαμβος της Ανάστασης του Σωτήρους, η μεταμόρφωση στο όρος Σταβόρ, στο εσωτερικό κύλωμα του Τρούλου, ο Παντοκράτορ, ο Πάντων Βασιλέας, εποπτεύει το ναό, το γήινο κόσμο, τις κοινωνίες των εθνών. Η φοβερή Δευτέρα Παρουσία, η εσωτερική φωνή της ψυχής των αγιογράφων που προσπαθούν να συλλάβουν τη μεγάλη ώρα του σύμπαντος κόσμου, όταν οι ψυχές ζυγιαστούν στο καλό και στο κακό. Μονή Ρουσάνου, χώρος προσευχής, ανάτασης, επικοινωνίας με το θείο κόσμο. Ένας από τους βράχους του Θεού. Βαρλάμ, το δεύτερο μεγάλο μοναστήρι των μετεώρων και ταυτόχρονα ένα από τα πλέον αξιόλογα μοναστηριακά σύνολα του ελληνικού χώρου, είναι η Μονή Βαρλάμ.
βλέποντας από μακριά, σκαρφαλωμένο στο γιγάντιο βράχο το γραφικό μοναστήρι, είναι αδύνατο να φανταστούμε τις λαμπρές τοιχογραφίες του, τα μοναδικά χειρόγραφά του, τα κοιμήλια και τα άγια λείψανα που στεγάζουν ευλαβικά η πέτρινη τύχη του. Ο ασκητής Βαρλαάμ κατοίκησε για πρώτη φορά το βράχο στα μέσα περίπου του 14ου αιώνα. Οι ιστορικές πηγές μας πληροφορούν ότι ο Βαρλαάμ έζησε στην ίδια εποχή με τον Άγιο Αθανάσιο το Μετεωρίτη, τον οποίο μάλιστα βοήθησε όταν το επετέθηκαν στο κελί ληστές. Στα πρώτα χρόνια της μοναστικής του ζωής, ο Βαρλαάμ έκτισε πάνω στο βράχο μια μικρή εκκλησία των τριών ιεραρχών και λίγα κελιά. Ο λίθος του Βαρλαάμ, όπως ονομάστηκε αργότερα ο βράχος, έμεινε ακατοίκητος μετά το θάνατό του μεγάλου ερημίτη. Ουσιαστικά, η ιστορία της μονής αρχίζει στα πρώτα χρόνια του 16ου αιώνα, όταν εγκαταστάθηκαν και οργάνωσαν το κοινόβιό τους οι αδελφοί Νεκτάριος και Θεοφάνης, οι Αψαράδες ή Αψαράτες από τα Ιωάννινα. Το Μάιο του 1544 πέθανε ο Θεοφάνης και μετά από 6 χρόνια, τον Απρίλιο του 1550, τον ακολούθησε στον ουρανό ο αδερφός του Νεκτάριος. Η δραστήρια ζωή των μοναχών σημάδεψε την πρόοδο της μονής που την προμήθευσαν με σκεύη και βιβλία, ενώ καλλιέργησαν κήπους, αμπέλια, ελαιώνες και έχτισαν μετόχια και μήλους. Το μοναστήρι, βασισμένο στις οργανωτικές δομές των κτητόρων του, συνέχισε να ακμάζει και μετά το θάνατό τους. Ως τα τελευταία χρόνια των εθνικών αγώνων, υπήρχε οικονομική ευρωστία, διαρκής πνευματική άνοδος των μοναχών του και συμμετοχή του στους αγώνες της πατρίδος. Λιθόχτιστα και ραμοσκέπαστα οικοδομήματα καταλαμβάνουν ολόκληρη την κορυφή του βράχου. Χαμηλά, μεταξύ δύο απέναντι βράχων, μια γέφυρα οδηγεί τον επισκέπτη στη λιθόστρωτη κλίμακα που ελικοτά φτάνει στην κορυφή. Μετά την είσοδο, η μικρή αυλή σχηματίζει ένα εξώστη με πανοραμική θέα προς τα νότια του λίθινου δάσους των μετεώρων, με τον γκάμπο που σμίγει με τις ρίζες τους. Στα ανατολικά υπάρχει το νοσοκομείο με το μικρό ναό των Αγίων Αναργύρων, στα βόρεια το καθολικό των Αγίων Πάντων, τα κελιά, ο Ξενώνας, διάφοροι βοηθητικοί χώροι και ο πύργος με το βριζόνι. Στα δυτικά είναι χτισμένο το παλιό μαγειριό, η τράπεζα, ο ναός των τριών ιεραρχών και τα κελιά. Εδώ, το καθολικό της μονής Βαρλαάμ, μέσα στον ιερό χώρο του στεγάζεται ένας ολόκληρος αγιογραφικός θησαυρός. Εδώ βλέπουμε μια έντεχνη τοιχογραφία στα πλάγια του τέμπλου του καθολικού της μονής Βαρλαάμ. Η Παναγία Παρθένος στραμμένη προς τα αριστερά της. Με το δεξί χέρι της κρατά ξετυλιγμένο πάπυρο με ιερά κείμενα, ενώ με το αριστερό συγκρατεί ευλαβικά το πολύπτυχο χιτώνα της. Άλλη μια θαυμάσια τοιχογραφία στα πλάγια του τέμπλου της μονής Βαρλαάμ. Ο Ιησούς Χριστός ως Παντοκράτορ. Στο αριστερό χέρι του κρατά τη βίβλο με τον Ιερό Λόγο, ενώ με τα δάχτυλα της δεξιάς παλάμης του ευλογεί το ποιμνιό του. Μπορούμε ακόμα να θαυμάσουμε στο καθολικό της μονής Βαρλαάμ μία τοιχογραφία που παριστά τον Άγιο Κοσμά, τον Υμνογράφο, που κρατά στα δυο του χέρια κυματοειδή πάπυρο που αναγράφει ιερούς ύμνους.
Αυτό. Το θαυμάσια ζωγραφισμένο κεφάλι με τη διάχυτη αγιοσύνη αφορά παράσταση στο καθολικό της μονής Βαρλάμ που ανήκει στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Στο ίδιο καθολικό βλέπουμε τη βάπτιση του Σωτήρος. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ρένει με είδωρο από τα νερά του Ιορδάνη τον Ιησού Χριστό, ενώ ψηλά λάμπει ο αστερίας του Αγίου Πνεύματος. Στον άρθικα του καθολικού της Μονής Βαρλάμ είναι φιλοτεχνημένο το μοναδικό αυτό αριστούργημα που παριστάνει τα μαρτύρια των Αγίων. Οι σεπτές μορφές που οδεύουν θαραλέα προς το μαρτύριο, η φοβερή σκηνή του αποκεφαλισμού και η σκηνή της ευλογίας από τον Ιησού Χριστό δημιουργούν δέος τον επισκέπτη. Ο κτήτορας της Μονής Βαρλάμ Θεοφάνης, στην εθέρια αυτήν απογλαφία από το καθολικό της Μονής Βαρλάμ, προσφέρει ομοίωμα του ναού με τα μάτια στραμμένα ψηλά προς τον ύψιστο. Στον άρθικα του καθολικού της Μονής εντύπωση προκαλεί η τοιχογραφία που παριστά τους αδερφούς Θεοφάνη και Νεκτάριο, τους αψαράδες, κτήτορες της Μονής Βαρλάμ. Βλέπουμε ακόμα στον άρθικα του καθολικού μια σπάνια παράσταση του Οσίου Σισώη. Μπροστά του, ανοιχτός ο τάφος με το σκελετό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Άγιος, έκπληκτος, έχει ανοιχτά τα δυο του χέρια. Ο ελληνικός πολιτισμός και η χριστιανική θρησκεία σε μια μοναδική αδελφοποίηση. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, δυναμική παρουσία του θωρακοφόρου φύλακα των ουρανών που κραδένει το σπαθί της τιμωρίας εις δέος των πονηρών και των δαιμόνων. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, σε δυτή παρουσία, γήινος, νεκρός, αποκεφαλισμένος και ουράνιος, αγγελόμορφος, εντελόμενος να ευλογεί. Στο άκρο του αριστερού χεριού του ξετυλίγεται ο πύρινος λόγος του μεγάλου ερημίτη. Μετανοείτε, ειν γεγάρ η βασιλεία των ουρανών. Η σπουδαιότερη ιστοστοιχογραφία του καθολικού της Μονής Βαρλάμ, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάνω από την Παναγία κοιμωμένη, ο Υιός, πλαισιωμένος με χερουβίν και αστέρες. Γύρω από την πάνσεπτη κοιμωμένη, μορφές θνητών με πρόσωπα γεμάτα οδύνη και θλίψη. Άγγελοι και μορφές οσίων πλαισιώνουν το μεγάλο γεγονός. Τα σπουδαιότερα κοιμήλια της Μονής Βαρλάμ αποτελούμενα από εικόνες και εντύματα, ξυλόγλυπτα, χειρόγραφα, ποικίλα έργα τέχνης, φυλάσσονται στην τράπεζα. Εδώ, η Μονή Βαρλάμ, σε ένα σχέδιο του Μπάρσκης, φιλοτεχνημένο τη χρονιά του 1745. Ο επισκέπτης στέκεται με θαυμασμό και ταυτόχρονα με δέος μπροστά στα ανίποτης καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας ιερά κοιμήλια, έργα χειρών σεπτών μοναχών. Ατέλειωτες μέρες, χειμώνα καλοκαίρι, εμπνευσμένοι σκαλιστές, ζωγράφοι και διακοσμητές δημιούργησαν τον ιερό αυτό θησαυρό και τον παρέδωσαν ευλαβικά στον παγκόσμιο θαυμασμό στο πέρασμα των αιώνων. Μονή μεταμορφώσεως. Το μεγαλύτερο και περισσότερο οργανωμένο από τα μοναστήρια των μετεώρων είναι η Μονή της Μεταμορφώσεως ή Μεγάλο Μετέωρο ή Μετέωρο. Το καθολικό της Μονής Μεταμορφώσεως
Αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εκκλησία των μετεώρων. Έχει τράπεζα, παρεκκλήσια και ακόμα μαγειριό και συμπληρωματικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Στο εσωτερικό του ναού θαυμάζουμε πλούσια ζωγραφική διακόσμηση, 638 χειρόγραφους κώδικες, ποικίλα εκκλησιαστικά έργα τέχνης και πολλά λείψανα Αγίων. Κτισμένη σαν αετοφολιά, στο φυσικό πλάτωμα μιας κορφής ενός γιγάντιου βράχου, ύψους 400 μέτρων, στο δυτικό τμήμα των μετεώρων. Η μονή μεταμορφώσεως είναι ορατή από πολλά σημεία της γεροπεριοχής. Επειδή το πλάτωμα της κορφής, παρά το γιγάντιο ύψος του μονολιθικού βράχου, είναι εντυπωσιακά ευρύχωρο, σχηματίζοντας ένα αίτιο οροπέδιο, ο βράχος ονομάστηκε Πλατής Λίθος. Στα επόμενα χρόνια έλαβε την ονομασία Μετέωρον από τον Αθανάσιο, τον Μετεωρίτη. Το όνομα αυτό φέρει ο βράχος μέχρι σήμερα. Μέχρι τη χρονιά του 1923 η ανάβαση στο βράχο γίνονταν με ανεμόσκαλα ή με το βριζόνι, τον ιδιότυπο ανελκυστήρα που μεταφέρει μέχρι σήμερα διάφορες αποσκευές. Παλαιότερα, οι επισκέπτες έμπαιναν μέσα σε ένα δίχτυ και τους ανέβαζαν στον πύργο με τη βοήθεια της ανέμης. Η Μονή Μεταμορφώσεως ιδρύθηκε από μια ισχυρή προσωπικότητα του Ορθόδοξου Φραγισμού που η Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, τον Αθανάσιο το Μετεωρίτη. Ο Αθανάσιος, που στα νεανικά του χρόνια ονομαζόταν Ανδρόνικος, γεννήθηκε το 1305 στην Ιπάτη, έμεινε ορφανός από μικρός, αλλά μορφώθηκε υποδειγματικά από το κητέμωνα του. Σπούδασε ελληνική φιλοσοφία, επισκέφτηκε το Άγιο Όρος και στην Κωνσταντινούπολη, όπου κατέφυγε, γνωρίστηκε με τον Γρηγόριο τον Σιναίτη, τον ησυχαστή Δανιήλ και τον Ισίδρο, που αργότερα έγινε πατριάρχης. Μετά την για δεύτερη φορά παραμονή του στο Άγιον Όρος, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την υποδειγματική ασκητική ζωή που ζούσε εκεί, λόγω των συχνών τουρκικών επιδρομών. Συνοδευόμενος από το γέροντα Γρηγόριο, ήρθαν στα Μετέωρα, όπου γρήγορα απέκτησε μεγάλη φήμη. Ο Αθανάσιος, με την ευλογία του γέροντα Γρηγορίου, ανέβαινε για 5 συνεχείς μέρες και νύχτες σε ένα απομονωμένο κύλωμα βράχου για να γνωρίσει μέσα στην πλήρη απομόνωση τη βούληση του Θεού. Στα μέσα του ίδιου αιώνα συγκέντρωσε πολλούς μοναχούς στον Πλατή Λίθο και οργάνωσε το πρώτο κοινόβιο των μετεώρων και γρήγορα η φήμη του απλώθηκε σε πολλές άλλες περιοχές των μετεώρων. Διάδοχος του Αθανασίου ήταν ο μαθητής του Ιωάννης Ιωάσαφ, ούρεσης παλαιολόγος. Ο Ιωάσαφ κυβέρνησε με σύνεση τη Μονή και έδωσε μια ξεχωριστή έγκλη στο μετέωρο. Το έτος 1388 έκτισε το καθολικό της Μονής που σώζεται μέχρι σήμερα. Όταν το έτος 1393 η Θεσσαλία κατακτήθηκε από τους Τούρκους, ο Ιωάσαφ με άλλους 3 μοναχούς έφυγαν από το Μετέωρο και εγκαταστάθηκαν στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Ο Αθανάσιος το 1401 ξαναγύρισε στο Μετέωρο και υπηρέτησε τη Μονή μέχρι το θάνατό του, το έτος 1423. Στο αριστερό μέρος της γραφικής σκάλας, που είναι ελαξευμένη πάνω στο βράχο, βρίσκεται το ασκηταριό του ιδρυτή του μετεώρου Αγίου Αθανασίου. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, πέρασε τα ασκητικά του χρόνια ο Αθανάσιος πριν ακόμα ιδρύσει τη Μονή και οργανώσει την πρώτη μοναστική κοινωνία των μετεώρων.
βυθισμένο σε ένα αλήθινο κύλωμα. Το ταπεινό κτίσμα πείθει με μια στο περαστικό ότι μέσα στο χώρο του άνθησε η αγιοσύνη. Εδώ ο Αθανάσιος επικοινωνούσε με το Θεό. Εδώ θέργεψαν τα οράματά του για μια ολοκληρωμένη κοινωνία μοναχών και σε αυτά τα οράματα αφιέρωσε τη ζωή του ολόκληρη. Στο κέντρο του μοναστηριακού συγκροτήματος βρίσκεται το καθολικό του μεγάλου μετεώρου. Οι κτητορικές επιγραφές του μας πληροφορούν για τη χρονολόγηση των δύο βασικών τμήματων του χτίσματος. Το πιο παλιό είναι το Ιερό Βήμα, που αρχικά ήταν ένας ανεξάρτητος ναίσκος, που το έτος 1545 μετατράπηκε σε Ιερό Βήμα. Εδώ, μια τοιχογραφία του 14ου αιώνα, στην εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου, του αρχικού καθολικού, που σήμερα είναι το ιερό στο Μεγάλο Μετέωρο. Βλέπουμε μέρος από την εκτεταμένη παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Ο Χριστός σε μεγαλοπρεπή, ξυλόγλυπτο θρόνο. Πίσω του διακρίνουμε δύο αγγέλους. Κάτω από τα πόδια του ξετυλίγεται ένας πύρινος ποταμός. Στα δεξιά του, σε χωριστή παράσταση, η Παναγία Παρθένος. Αριστερά του, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Άλλη μια θαυμάσια τοιχογραφία του 16ου αιώνα, στο καθολικό του Μεγάλου Μετεώρου. Ο Χριστός ευλογεί την αλληλεία στο σημείο της θάλασσας που υπέδειξε στους μαθητές του. Αυτή η φορητή ξύλινη εικόνα του 14ου αιώνα παρουσιάζει την Παναγία τη Θρηνοδούσα. Ο αγιογράφος έχει αποδώσει τη θλίψη και τον πόνο της Παρθένου με θαυμαστή τέχνη. Άλλη μία φορητή εικόνα από τη γέννηση του Χριστού ανήκει στο 16ο αιώνα. Η Παρθένος στο μέσο της εικόνας. Στα αριστερά της το θείο βρέφος και τα ζώα δίπλα του που το ζεσταίνουν. Το πέρασμα του χρόνου έχει αφήσει στο έργο βαθιά αχνάρια. Σκηνές από μαρτύρια Αγίων. Η παλμική κίνηση των μορφών και η αγιοσύνη των οσίων δίνουν σε θαυμαστή αυτή τη τοιχογραφία μοναδική αξία. Είναι έργο του 16ου αιώνα. Εδώ βλέπουμε αντίγραφο φορητής εικόνας του 16ου αιώνα που παριστά την Παναγία που αγκαλιάζει με το αριστερό της χέρι το Χριστό ενώ με το δεξί κρατά κρίνα. Η τράπεζα του Μεγάλου Μετεώρου αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα χτίσματά του. Όταν κάθε μέρα τελειώνει η Θεία Λειτουργία στο Καθολικό, οι μοναχοί πηγαίνουν στην τράπεζα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ανεβασμένος στον άμπονα ένας μοναχός διαβάζει αποσπάσματα από τα Ιερά Βιβλία. Έτσι οι μοναχοί λαμβάνουν ταυτόχρονα με την τροφή του σώματος και τροφή ψυχής. Συνήθως οι τράπεζες, για να χωρούν όλους τους μοναχούς, αποτελούνται από μεγάλες ισόγειες αίθουσες που χτίζονται δίπλα στο καθολικό. Στο δυτικό μέρος του, για την εύκολη και γρήγορη μετάβαση των μοναχών από το καθολικό στην τράπεζα. Αυτό όμως δεν είναι αναγκαίο να τηρείται στα μοναστήρια των μετεώρων. Η εστία ή, όπως συνηθίζεται, το μαγειριό της μονής βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην τράπεζα για να μεταφέρει εύκολα και γρήγορα το φαγητό στους μοναχούς. Στα παλιά τα χρόνια
Όλα τα μεγάλα μοναστήρια των μετεώρων είχαν νοσοκομεία. Δυστυχώς, σήμερα τα περισσότερα έχουν καταστραφεί. Το νοσοκομείο του μεγάλου μετεώρου σώζεται μέχρι και σήμερα μαζί με το νοσοκομείο της Μονής Βαρλάμ. Υπάρχουν ακόμα παλιά κελιά που κάποτε βίωσαν μέσα σε αυτά μορφές Αγίων, καθώς επίσης και ο εντυπωσιακός πύργος για τον Βριζόνι, που έχει ένθετο στη βάση του ένα μικρό χαμηλό χτίσμα από το οποίο οι μοναχοί ρίχνουν την ανεμόσκαλα. Τελειώνοντας την περιήγησή μας στη Μονή Μεταμορφώσεως, το μεγάλο μετέωρο, θαυμάζουμε ένα γραφικό σχέδιο της Μονής που φιλοτέχνησε ο Μπάρσκις το έτος 1745. Μονή Αγίας Τριάδος. Ο βράχος της Αγίας Τριάδος, αυτόνομος, επιβλητικός, απομονωμένος από τα γύρω του λίθινα σύνολα. Υπάρχουν φορές που μοιάζει εξωγήινος, υπερφυσικός, κατοικητήριο εξαγνισμένων πνευμάτων. Την ώρα που τα σύννεφα του ουρανού αναδύονται από τη γη για να τη ρίξουν σε ένα θριαμβικό έναν καλισμό τον Άγιο Βράχο, τον ταγμένο στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Θρεις πως ακούς την προσευχή της ίδιας της γης που γίνεται ένα με τις προσευχές των μοναχών και ανεβαίνει στην ουράνια κλίμακα που χαράσουν τα γκριζόμαυρα σύννεφα για να γνωρίσει τη χάρη της Θείας Τριαδικότητας. Σύμφωνα με την παράδοση, το μοναστήρι ιδρύθηκε από το μοναχό Δομέτιο. Οι πληροφορίες και μαρτυρίες για το δυναμικό αυτό ασκητή και την εποχή που έζησε είναι ανεπαρκείς. Εικάζεται ότι από το 14ο αιώνα πρέπει να υπήρχε στο βράχο κάποιο κελί που εξελίχθηκε το 15ο αιώνα σε μοναστήρι. Στο νότιο εξωτερικό τοίχο του καθορικού, μια εντυχισμένη πλήνθος φέρει εγχάρακτη τη χρονολογία 1476. Ίσως τη χρονιά αυτή άρχισε η ανέγερση του καθορικού και η συγκρότηση του αργωνωμένου μοναχικού βίου στο βράχο της Αγίας Τριάδος. Πάνω στο ευρύχωρο πλάτωμα της κορυφής του βράχου έχουν χτιστεί δύο ναοί. Η τράπεζα, πολλά κελιά, βοητητικοί χώροι, δεξαμενές. Υπάρχει ακόμα ένας πύργος με το παραδοσιακό βριζόνι που τον συνέδεε με την επιφάνεια της γης. Το καθολικό και το παρεκκλήσιο του χωρόμου αποτελούν τα πλέον αξιόλογα χτίσματα της Μονής. Το καθολικό τοιχογραφήθηκε το έτος 1692. Μοναδικά ιερά κοιμήλια που κάποτε κοσμούσαν τους ιερούς χώρους προσευχής των μοναχών λαιλατήθηκαν την περίοδο της κατοχής. Όσες εικόνες και χειρόγραφα διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στη Μονή Μπαρλαάμ και στη Μονή Αγίου Στεφάνου. Ο ναός της Αγίας Τριάδος είναι τρουλαίος και σταυροειδής. Στο χαμηλό τρούλο φέρει δύο κίονες,
Στην είσοδο του μοναστηριού υπάρχει λαξευμένο στο βράχο ένας μικρός ναίσκος που μοιάζει με ασκηταριό. Οι τοιχογραφίες του φιλοτεχνήθηκαν από τους μοναχούς Δαμασκηνό, Ιωνά και Αρσένιου. Το 1888 άρχισε να σκαλίζεται στο βράχο ένα στενό ανηφορικό μονοπάτι με 140 σκαλιά που συμπληρώθηκε το 1925. Παλαιότερα, οι μοναχοί και οι προσκυνητές ανέβαιναν στο πλάτωμα του επιβλητικού βράχου με ανεμόσκαλα. Εδώ θαυμάζουμε σχέδιο του Ρώσου μοναχού Βασίλη Μπάρσκης που παριστά τη μονή την περίοδο του 1745. Μονή Αγίας Τριάδος, πανώριο σύμβολο της Ορθοδοξίας που στέφει το μεγιστάνα βράχο, ατενίζει τους ορίζοντες του κόσμου και αψηφά τους αιώνες, ταγμένος στην τριαδικότητα του Δημιουργού. Μονή Αγίου Στεφάνου. Στο νότιο άκρο του λίθινου δάσους των Μετεώρων, ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα, δίπλα στην παγιά του λόφου Κουκουλά, στην κορφή ενός κυκλόπιου βράχου, είναι χτισμένη σαν αετοφολιά η Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου. Αν ο επισκέπτης σταθεί στα ριζά του βράχου και αγαλαντέψει την κορφή, η εικόνα που θα αντιχρήσει μοιάζει με αυτές των προφητικών οραμάτων της Παλιάς Διαθήκης. Άραγε, ποιες ουράνιες δυνάμεις μπήκαν στα στήθια και το νου των ασκητών εκείνων που πριν από πολλούς αιώνες σκαρφάλωσαν στους κάθετους γκρεμούς και στις άγριες τρύπες ενάντια στον ήλιγο, το φόβο και την απειλή του θανάτου για να φτάσουν ως το σύνορο εκείνο που ταξαν στις δεήσεις τους να είναι το ασκηταριό τους. Πώς άντεξαν 10 ολόκληρους αιώνες μέσα στις πύρινες μέρες του καλοκαιριού και στις πολικές νύχτες του χειμώνα να ζουν, να προσεύχονται, να νηστεύουν και να οραματίζονται το δικό τους παράδεισο, εκείνοι οι ταπεινοί καλόγεροι. Η μονή του Αγίου Στεφάνου είναι θαρρής μπαλκόνι ενός γιγάντιου πέτρινου κάστρου που στα πόδια του ξετυλίγεται σαν απέραντη απλωσιά ο Θεσσαλικός κάμπος, σαν τη γη της Επαγγελίας, ενώ απάνω του κυλούν γκριζόμαυρα σύννεφα, αχνές, περαστικές μορφές πνευμάτων ενός υπερβατικού κόσμου. Στο θεμέλιο του πέτρινου γίγαντα, η Καλαμπάκα, ντυμένη στο πυλόχρωμο κεραμιδένιο πανοφόρι της, ξαπλωμένη νοχελικά στο έφορο χώμα της Θεσσαλικής γης, μοιάζει να απολαμβάνει τη γλυκιά νάρκη της ιστορίας. Στο βάθος, ο Πηνιός, το γιγάντιο αυτό υδάτινο φύλλο, διασχίζει λαγκαδιές και κάμπους, γράφοντας τη δική του ιστορία. 8 γεμάτους αιώνες, η μονή του Αγίου Στεφάνου στέκει σε τούτη την κορφή σταυροδρόμι των πιο θεόπνευστων μοναχών που ασκήτευσαν στα κελιά της. Τους 6 αιώνες ζωφερής κραδιάς, η μονή ήταν ο πνευματικός φάρος για τη σωτηρία της πίστης και της γλώσσας που απείλησαν οι βάρβαροι. Ο επισκέπτης που διαβαίνει το γεφύρι, που κάποτε ήταν ξύλινο και κινητό για να φτάσει στην πύλη της μονής, στέκεται μαγεμένος από το θέαμα που αντικρίζει γύρω του. Το συνέστημα ότι ένας άλλος, υπερβατικός κόσμος βρίσκεται μπροστά του κυριεύει την ψυχή του. Η μονή του Αγίου Στεφάνου στεγάζει στα κελιά της μια υποδειγματική γυναική αδελφότητα που με βαθιά πίστη και άκαμπτη εργατικότητα καλλιεργούν και συντηρούν τις παραδοσιακές αξίες της θαυμάσιας αυτής μονής.
Τα Άγια Μετέωρα είναι ένας θεόλεκτος τόπος όπου η φύση, η τέχνη και ο ορθόδοξος ασκητισμός βρίσκονται σε μία διαρκή άμυλα. Οι πρώτοι ασκητές στα Μετέωρα ανέβηκαν τον 11ο αιώνα και ζούσαν αρχικά μέσα σε φυσικές σπηλιές των βράχων. Στο βράχο του Αγίου Στεφάνου, ο πρώτος μοναχός που άφησε το όνομά του λεγόταν Ιερεμίας και διασώζονταν η επιγραφή με το όνομα Ιερεμίας 1192. Οι πρώτοι ένικοι του βράχου αφιέρωσαν το μοναστήρι στον Άγιο Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα. Στη συνέχεια, γύρω στα 1400, εστάλει μια μεγάλη ευλογία στο μοναστήρι η Αγία Κάρα του Αγίου Χαραλάμπους του Θαυματουργού. Έτσι, ο Άγιος Χαράλαμπος έγινε δεύτερος προστάτης της Μονής και το 1798 ανηγέρθη ο νέος ναός, που είναι το καθολικό, ο κεντρικός ναός του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Άγιο Χαράλαμπο. Ο ημίγλυφος μαρμάρινος δικέφαλος ζωντανεύει στις μνήμες δόξες βυζαντινές. Αυτό είναι το τέμπλο του ναού του καθολικού του Αγίου Χαραλάμπους. Πραγματικό μνημείο της λαϊκής ξυλογλυπτικής τέχνης αφήνει κατάπληκτο τον προσκυνητή με τα απαράμιλα σχέδιά του. Ο σεπτός χρυσοκάλυπτος σταυρός στη δεσποντική θέση του, στο κέντρο του τέμπλου, είναι ορατός από κάθε σημείο του ναού. Εδώ, σεπτόμεθα την πολύχο εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Η μετσοβίτικη μαστοριά που σφραγίζει την αγιορείτικη αγιογραφία εκδηλώνεται εδώ σ' όλο της το μεγαλείο. Πουλιά, κλόνη δέντρων και άνθη που ζωντανεύουν το μεγαλείο της φύσης δικαιώνουν τη λάμψη της Μονής σ' ολόκληρη την ορθόδοξη ελληνική κοινωνία. Η ευαισθησία, η φαντασία, η γνώση και η τεχνική στο αποκορύφωμά τους. Το βημόθυρο, στα αληθινά κορυφαίο επίτευγμα ξυλογλυπτικής και εντυμένο κυριολεκτικά με ψιλοβελονιά ως βαθιά στις τρεις διαστάσεις του ξύλου, αποτελεί έργο μοναδικής τέχνης, ενώ ο χρόνος που περνά από πάνω του μεγαλώνει την αξία του. Τα θαυμαστά έργα των τρανών μαστόρων συνεχίζονται στα προσκυνητάρια και στο δεσποτικό θρόνο. Εδώ, ο Μαστροκώστας και ο Μαστροδημήτρης από το Μέτσοβο μετέτρεψαν το άψυχο ξύλο σε έργα θεϊκής πνοής. Άραγε, πόσες ανατολές και δειλινά βρήκαν τους τρανούς αυτούς μαστόρους να διαπερνούν με τα μπελόνια τους το ξύλο, ζώντας σαν ασκητές παρέα με μοναχούς καλοκαίρια και χειμώνες. Και άραγε, σκέφτηκαν οι δύο σεμνοί ιερόφρονες τεχνίτες πως το έργο τους κάποτε θα αποτελούσε σχολή. Σκέφτηκαν πως τα δημιουργήματά τους ήταν από το Θεό προορισμένα να αποτελέσουν καθαγιασμένα, πανίερα κοιμήλια που τα αγκάλιασαν προστατευτικά οι Άγιοι των Μετεώρων για να τα διαφυλάξουν στο πέρασμα των αιώνων. Μέχρι το 1961 η Μονή ήταν ανδρική και από τις καταλεπορίες και καταστροφές του τελευταίου πολέμου ήταν σχεδόν ημιερυπωμένη. Το 1961 έγινε γυναικείο το μοναστήρι, εγκαταστάθηκαν οι τρεις πρώτες αδελφές που άρχισαν το έργο της αναστηλώσεως και σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι 24 αδελφές και όλες μαζί σαν ένα ιερό και αδιάσπαστο κοινόβιο αγωνιζόμαστε πρώτα για τον εξαγιασμό της ψυχής που είναι ο πρώτος στόχος του μοναχού αλλά συγχρόνως και για την αναστήλωση κατά τον καλύτερο τρόπο του μοναστηριού μας και την αξιοποίηση όλης της παραδεδομένης κληρονομιάς, γιατί έχουμε ένα πλούτο από χειρόγραφα, από ξυλόγλυπτα, από βυζαντινές εικόνες και που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε κατά τον καλύτερο και τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Αυτή είναι η παλαιά
παλαιά τράπεζα της Μονής του Αγίου Στεφάνου, που σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο πολύτιμων ιερών κοιμηλίων. Από τις φθορές που είχε υποστεί, είχε αφαιρεθεί το επίχρησμα με αποτέλεσμα την αποκάλυψη της αρχικής λιθοδομής. Οι παλιοί πρωτομάστορες λιθοξόοι, με θαυμαστή επιδεξιότητα, σμίλεψαν και τοποθέτησαν τους λίθους, φτιάχνοντας ένα πραγματικό έργο τέχνης. Μπορούμε ακόμα να θαυμάσουμε μοναδικά κοιμήλια της Βυζαντινής αλλά και της μεταβυζαντινής κληρονομιάς. Πάνω σε βυσσινή και μόβη φασμάτινες επιφάνειες βλέπουμε ακόμα έντεχνα δημιουργήματα που διασώθηκαν από τις βίαιες αρπαγές των κατακτητών. Φορητές εικόνες μοναδικής αξίας, ένα εικονοστάσι διακοσμημένο με ψήγματα από φίλντιση, αγιογραφίες από ζωγράφους που είχαν μέσα τους τον ίδιο το Θεό. Ράβδοτα σφυρίδια κυπαρισιού κοσμούν το μοναδικό αυτό θυμιατό. Και εδώ, το παλιό μπιμόθυρο από τα σπανιότερα κοιμήλια των μετεώρων. Μέσα σε γυάλινες προθήκες, πολλούς αιώνες πριν, τοποθετήθηκαν και φυλάχτηκαν ιερά άμφια που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, κυρίως από τη Ρωσία. Τελειώνοντας τον περίπατό μας στους μουσιακούς χώρους της Ιεράς Μονής του Αγίου Στεφάνου, στεκόμαστε με θαυμασμό στην καλοδουλεμένη ξυλοκατασκευή της στέγης της Μονής. Οι σύγχρονοι μάστορες που την ανακαίνισαν τοποθέτησαν χοντρά, ακατέργαστα δοκάρια σε σμιχτούς σχηματισμούς, δίνοντας με ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό τρόπο την αίσθηση του πρωτόγνωρου χτίσματος που η μοίρα της ιστορίας το ήθελε φυτεμένο στην κορφή των βράχων του Θεού να ταινίζει αγέροχο τα ιερά και τα όσια των ουρανών που το τυλίγουν. Η τάση προς το θείον, η αίσθηση του μυσταγωγικού κόσμου που ξετυλίγει μπρος τα ανθρώπινα μάτια η προσευχή, αποτελούν τις αναρκτήριες δυνάμεις για την κινητοποίηση της τέχνης που ο Θεός κληροδότησε στον άνθρωπο. Στο χώρο αυτό, οι αδερφές αγιογραφούν εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας. Τα εργαστήρια μέσα στα οποία δουλεύουν οι αδελφές είναι το αγιογραφείο, όπου τέσσερες αδελφές αγιογραφούν εικόνες βυζαντινές κατά τον παραδεδομένο τρόπο της βυζαντινής αγιογραφίας, με πολλή επιμέλεια και με προσευχή. Υπάρχει το ιερογραφείο, όπου οι αδελφές ράβουν τα ράσα των αδελφών, τα άμφια της εκκλησίας, τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης. Υπάρχει ένα τμήμα αδελφών που ασχολούνται με την καταγραφή των παλαιοτύπων και των χειρογράφων και την καταλογράφηση. Και άλλες αδελφές πλέκουν κομποσχήνια, σταυρουδάκια, κάποια είδη ευλαβίας ή κάποια βαζάκια, τα οποία και διατίθενται για την συντήρηση του μοναστηριού. Στη Μονή Αγίου Στεφάνου, μια επιγραφή αναφέρει: ο αγιογράφος, ζωγραφίζοντας, θεολογεί και θεολογώντας, ζωγραφίζει. Ο εμπνευστής αυτού του κειμένου είχε συλλάβει πως είναι αδύνατον ο χρωστήρας ενός αγιογράφου να αναπαραστήσει θείες μορφές, αν μέσα του δεν λειτουργεί το θείον. Αν οι παραστάσεις μέσα στη Μονή αποπνέουν την αγιοσύνη και τη σεπτότητα του υπερβατικού κόσμου, αυτό οφείλεται στο υψηλό θεολογικό επίπεδο, αλλά και στην άριστη ιστορική κατάρτιση των αφοσιωμένων εκείνων μοναχών ζωγράφων που δημιούργησαν τις θαυμαστές αγιογραφίες και μικρογραφίες που αποτελούν πραγματικούς ύμνους στη δόξα της βυζαντινής τέχνης. Ο γυναικείος μοναχισμός με θαυμαστή δεξιοτεχνία συνέχισε το έργο των πρώτων μοναχών. Οι ιστορικές πηγές μας πληροφορούν ότι σε ορισμένα νεοσύστατα μοναστήρια μοναχές αγιογράφοι σκαρφάλωναν στις καλωσιές για να ζωγραφίζουν σε τόξα, σε οροφές και σε τείχους μορφές οσίων
και θέματα της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ανήκει άραγε το μέλλον της ελληνικής ορθοδοξίας στο γυναικείο μοναχισμό. Στη Μονή Αγίου Στεφάνου υπάρχει ένα αξιόλογο εργαστήρι ιεροραπτικής άριστα οργανωμένο. Εδώ μπορούμε να θαυμάσουμε την εξαιρετικά λεπτή τέχνη κατασκευής ιερών αμφίων που κάποτε έραβαν και κένταγαν λαϊκοί τεχνίτες στα εργαστήρια της πόλης, ενώ σήμερα βρίσκεται στα χέρια του απανταχού της Ελλάδος γυναικείου μοναχισμού. Κομποσχήνη. Κάθε κόμπος και μια ευχή. Κάθε ευχή και μια ευλογία. Είναι στα αλήθεια αυτό το μικρό σκηνάκι το μέσον για να ηρεμήσει το πνεύμα και η ψυχή να ανέβει προς το φως. Το κομποσχήνι είναι ένα φυλακτό γιατί από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει για να γίνει γίνεται με πολύ προσευχή. Ο μοναχός ή η μοναχή ή και ο λαϊκός που το φτιάχνει λέει την ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με ή ελέησόν ημάς ή υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς ή μπορεί να απευθύνεται προς τους Αγίους μας «Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών». Πρωταρχικά είναι ένα φυλακτό, είπαμε, γιατί γίνεται με προσευχή. Αλλά ο κύριος ρόλος του είναι ότι είναι ένα μέσο αυτοσυγκεντρώσεως. Πηγαίνοντας το χέρι σε κάθε κόμπο, το μυαλό ασυναίσθητα πηγαίνει και λέει την ευχή. Κάθε κόμπος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Συνεχίζει το χέρι, ξανά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» ή «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Οπότε, επειδή ο Απόστολος Παύλος και ο ίδιος ο Χριστός το είπε να προσευχόμαστε συνέχεια για να είναι το μυαλό μας στο Θεό και ο Απόστολος Παύλος το είπε «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», γι' αυτό ο μοναχός που ο βασικός του ρόλος είναι να προσεύχεται συνέχεια, είτε περπατάει, είτε κινείται, είτε δουλεύει, να το λέει με το μυαλό, να έχει στο μυαλό του την προσευχή. Βρίσκεται στην κουζίνα η μοναχή, λέει συνέχεια την ευχή «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με» φωνακτά. Όταν όμως είναι στο κρεβάτι ή κάθεται στο καρεκλάκι και θέλει να αυτοσυγκεντρωθεί, όπως κάνουν, γιατί να πάει στις ανατολικές θρησκείες, στα γκουρού και εδώ και εκεί, και να μην πει την ευχή του Ιησού και ειρήνη παίρνει μέσα της και αγαλία συνιώθει και πνευματική χαρά γιατί επικοινωνεί φυσικά με το Θεό, αλλά θέλει μία εξάσκηση και γι' αυτό στα μοναστήρια αφιερώνει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, όσο μπορεί ο καθένας, ανάλογα με το διακόνημά του, να κάτσει λίγο χρόνο στο κελί του, σε ένα σκαμνάκι και να αυτοσυγκεντρωθεί, να αφήσει, να μην σκέφτεται ούτε το μαγειρίο, ούτε τίποτε άλλο και εκείνη την ώρα αφιερώνει την ψυχή του στο Θεό. Επιδέξιες μοναχές και εντίστρες σε οργανωμένα συνεργεία με την ευαισθησία και την καλλιέργεια που τις διακρίνει επιτελούν θαυμαστό έργο ιεροραπτικής. Πολλά από τα μοναδικά αυτά άμφια προορίζονται να ενδύσουν μελλοντικούς άγιους της μοναστικής κοινωνίας των μετεώρων. Σήμερα πλέον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για μια περαιτέρω ανάπτυξη και περισσότερη σε μεγαλύτερη εμβέλεια ασκητική πορεία του χώρου και δεδομένου ότι είναι ένα μοναστικό κέντρο στο οποίο έρχονται από όλα τα πέρατα της γης, τα Μετέωρα είναι συγχρόνως μια ακρόπολη και του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Είναι αξιόκυρες πρεσβείες τα μοναστήρια των Μετεώρων για τον ελληνισμό, αλλά συγχρόνως είναι και φάρι της Ορθοδοξίας και πολλοί επισκέπτες, χιλιάδες επισκέπτες που φαίνονται ότι έρχονται μόνο σαν εκδρομής, όταν φτάνουν στο χώρο παθαίνουν ένα συγκλονισμό και όλοι φεύγουν ψυχικά ελλειωμένοι. Και αυτή είναι η ικανοποίηση του ανθρώπου που θυσιάζει τη ζωή του πάνω στα Άγια Μετέωρα και προσφέρεται στο Θεό, ότι κρατάει αυτές τις θερμοπύλες που είναι γεμάτες μαγιά λείψανα και ό,τι ιερό έχει η Εκκλησία μας και η πατρίδα μας, αλλά συγχρόνως προσφέρει αυτό το μήνυμα και το βλέπει ότι το προσφέρει σε ένα πλήθος κόσμου που κουρασμένοι από τη ζωή ψάχνουν να βρουν μια ελπίδα και μια άγκυρα για ασφαλή πορεία ζωής. Είναι πραγματικά συναρπαστικές οι στιγμές που ζει ο επισκέπτης αν επισκεφτεί χειμώνα την Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου.
Εικόνες απερίγραπτης ομορφιάς χαράσονται για πάντα στη μνήμη για να θυμίζουν πως η μοναστική ζωή μέσα από τις δυσκολίες και τις αγωνίες της άσκησης της ψυχής εξελίσσεται σε ένα κόσμο σφραγισμένο με ουράνια μακαριότητα. Η μονή του Αγίου Στεφάνου, πραγματικό θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας, στεγάζει μικρογραφίες φιλοτεχνημένες στα εργαστήρια της μονής που αποτελούν πιστή συνέχεια των παραδόσεων του αγιορείτικου μοναχισμού. Μοναδικά περγαμινά αντίγραφα παλαιών Ευαγγελίων και εκκλησιαστικών κανόνων, κοσμημένα με μικροπαραστάσεις εικόνων και ιστορημάτων της Αγίας Γραφής. Μονή του Αγίου Στεφάνου. Ένα μνημείο της Ορθοδοξίας. Ένα πραγματικό θαύμα της ανθρώπινης πίστης. Μια παράμιλη ακρόπορη του μοναχισμού. Θα ρεις πως περνώντας την Αγία Πύρη της μπαίνεις στον κόσμο των ουράνιων πνευμάτων για να γνωρίσεις πίσω από τους ψήθυρους της προσευχής της μοναστικής κοινωνίας την κοινωνία των αγγέλων. Μονή η Παπαντής. Η περιήγησή μας στους Άγιους Τόπους των Μετεώρων που κάτω από τη σκιά του Βυζαντίου περιγράφουν τη ζώσα Ορθοδοξία, το πυρ της αιώνιας γνώσης για τη σωτηρία της ψυχής, συνεχίζεται με μια μικρή αναφορά στη Μονή Παπαντής. Σαν κουρνιασμένος σταυραετός που τον δέρνουν οι παγερές νύχτες του χειμώνα και οι καυτές μέρες του καλοκαιριού, μόνη, χωρίς την παρουσία μοναχών, μέσα στους Άγιους Χώρους της, η Ιερά Μονή μετρά τους χτύπους στο ρολόι του χρόνου. Η εκκλησιά της, σφινωμένη στο κύλωμα του βράχου, με τις τοιχογραφίες και το πολύτιμο εικονοστάσι της, μέσα στη βουβή ερημιά της εγκατάληψης, περιμένει καρτερικά τη μεγάλη στιγμή που θα σκαρφαλώσουν οι νέοι αετοί της Ορθοδοξίας ως το πλάτωμά της για να πάρουν εργαλεία και χρωστήρες να συντηρήσουν, να ανανεώσουν, να αναπλάσουν μέσα από τα νάματα της πίστης τους την Ιερά Μονή της Παπαντής που η μοίρα της την έχει ταγμένη να ζει στους αιώνες. Όταν ο ήλιος γέρνει στη δύση του, οι ανάγλυφοι όγκοι των βράχων των μετεώρων αλλάζουν όψη. Οι γκρίζες σκιές της νύχτας που έρχεται τυλίγουν μυσταγωγικά τα πέτρινα κορμιά τους και θα ρεις πως μετουσιώνονται σε γίγαντες χαλόγερους που πήραν την ανηφοριά του γήινου κόσμου για να γνωρίσουν τα σκηνώματα της ουράνιας βασιλείας ταγμένη στο φως της μεγάλης μονάδας. Το θαμπό φωτάκι μέσα από τη μυσταγωγική συννεφιά που περιδιαβαίνει τον ορίζοντα στέλνει μήνυμα στον περαστικό πως κάποιοι μοναχοί σκυφτοί μπροστά στην πανόρια μορφή του εσταυρωμένου αφιερώνουν ευλαβικά τις δεήσεις τους στη σωτηρία του κόσμου. Αυτή μαγική η ώρα είναι η ώρα της ψυχής που απαρνιέται τη σάρκα και ανεβαίνει αγέροχη στις ουράνιες σφαίρες στο κατοικητήριο των θείων πνευμάτων. Οι βράχοι του Θεού την ώρα αυτή του εσπερινού γίνονται λίκνο που από μέσα του ξεπηδάει η βυζαντινή υμνολογία, η θεία μουσική ενοποιημένη με το θείο λόγο που γίνονται και τα δύο μέσα στη σιωπή της νύχτας δέηση και λύτρωση μαζί, αίτημα της ψυχής στο θυσιαστήριο του αρνίου για να γνωρίσει τον αιώνιο παράδεισο. Αν περαστηκέ τούτου του κόσμου σταθείς βουβός και ακίνητος
την ώρα του εσπερινού στα μετέωρα και αφουγκραστείς τους μυστικούς κραδασμούς της φύσης, του Άγιου του του τόπου, κι αν ανοίξεις διάπλατα την πόρτα της ψυχής σου για να δεχτείς το μήνυμα της προσευχής που την παίρνει ο άνεμος από τα προσκυνητάρια των Αγίων για να τη φέρει στο ακούσμά σου. Αν αφήσεις τους γκρίζους βράχους να τυλίξουν την ύπαρξή σου για να ράνει η Πανάγια ιστορία τους τη γήινη σκέψη σου, τότε θα νιώσεις το θαύμα του θείου ανθρώπου να ξυπνά μέσα σου. Τότε η ψυχή σου θα δεχτεί τον άρατο και τον ίνο, τη σάρκα και το αίμα, την ουσία του ίδιου του Θεού. Τότε μπρος στα μάτια σου θα ξετυριχτεί η αγωνία και το δράμα των ασκητών εκείνων που κάποτε σκαρφάλωσαν στις κορφές και στις κρύπτες των Άγιων του των Βράχων. Έχτισαν πέτρα-πέτρα, μοναστήρια και ασκηταριά και ώρες ατέλειωτες, ανατολές και δειλινά. Με δακρυσμένα μάτια έστελναν τις δεήσεις τους στον πάντον βασιλέα να χαρίσει στις γενιές του κόσμου το φως της συγγνώμης, της μετάνοιας και της λύτρωσης που οδηγεί στην αιώνια Ανάσταση.